Ανάψτε φωτιές, ετοιμάστε σούβλες, μαζέψτε την παρέα σας. Παλαμίδα στη σούβλα για σήμερα και είμαστε οι αδερφοί Μαλλιώρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε πισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η υπέροχη συνταγή για παλαμίδα στη σούβλα με υπέροχα αρώματα και βαχαρικά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Σήμερα έχουμε ωραιότατο ψαράκι. Καλό το ψαράκι, αλλά και τα κουπίδια. Μάλλον τα κουπίδια. Την επόμενη φορά. Τι έχουμε πάρει. Φυσικά πιτσουλίτσα. Αυτό δεν θέλει πολύ ωραίο μαρινάρισμα. Προλαβαίνουμε ίσα ίσα να πιούμε ένα τσίπορο. Θα έχουμε μυζέδες ή δεν θα έχουμε. Εννοείται. Άντε να δούμε. Πάει για τις μυζέδες. Έτσι. Να πω εγώ δύο λογάκια για το πώς θα το αρωματίσουμε και θα το προετοιμάσουμε. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος να μαριναριστεί. Είναι ψάρι. Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Πάμε τώρα να σας δείξω τα μπαχαρικά με τα οποία θα αρωματίσουμε την παλαμίδα μας. Για ένα κιλό και 800 γραμμάρια που είναι καθαρό το ψάρι, θα χρησιμοποιήσουμε 1,8 γραμμάρια πιπέρι. Και 1,8 γραμμάρια κάρι, απαλό κάρι, είναι μια συνταγή που σας την είχαμε δείξει παλαιότερα, σε παλαιότερο βίντεο και θα δείτε στο παραπάνω link. Είναι ένα εξαιρετικό κάρι και θα σας δείξουμε και άλλα κάρι και κάρι που θα πάνε για ψάρια και ακρέατα, στην πορεία όλα αυτά. Πάμε το πιπέρι κυρίως για να γίνει σκόνη. Αφού το πιπέρι μας γίνει σκόνη, θα προσθέσουμε ένα φύλλο δάφνης, μικρό, όχι πολύ μεγάλο. Θα το τερματίσουμε και αυτό και θα το χτυπήσουμε μέσα εδώ. 1,5 γραμμάριο ρίγανη, ξερή. Και 21 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι, εμείς χρησιμοποιούμε βράχο ή ανθόλατιο. Και ξανά θα ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί στο κουδί μας. Έτοιμα και τα μπαχαρικά μας. Τα φέρνουμε εδώ κοντά για να τα ρίξουμε στην παλαμίδα. Λοιπόν, να σας πω και δύο λόγια για αυτό το ψάρι. Είναι μια παλαμίδα την οποία την έχουμε φιλετάρει. Έχουμε βγάλει τα κόκαλα της στα κεντρικά. Την έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια. Έτσι εδώ, για να μπορούν να μπουν στις μικρές σούλες που έχουμε για κοντοσούλη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να την καρικεύσουμε. Προσθέτουμε σιγά σιγά τα μπαχαρικά με το αλάτι. Να έχετε ένα ευρύχωρο σκεύος για να χωράνε όλα τα κομμάτια και να μην είναι το ένα πάνω στο άλλο, γιατί είναι ψάρι ευαίσθητο και δεν θέλει πάρα πολύ ανακάτεμα. Θέλει προσοχή να μην το διελύσουμε. Το ανακατεύουμε ελαφρά και προσθέτουμε και το υπόλοιπο. Πάντοτε προσθέτουμε και ανακατεύουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές σε όλα τα βίντεο, το λέμε. Προσθέτουμε λίγο-λίγο και ανακατεύουμε. Πολύ ωραία. Τώρα εδώ θα ρίξουμε σχεδόν μισό σφινάκι ξύδι. Το ραντίσουμε. Και θα το ανακατέψουμε. Σχομυρίσαν όλα μαζί μπαχαρικά και ξύδι. Πολύ ωραία. Και τώρα εδώ, στο μούλτι,
Έχουμε πολτοποιήσει μία μέτρια ντομάτα, μία μέτρια πιπεριά πράσινη και ένα μέτριο κρεμμύδι ξερό. Και όλο αυτό τώρα θα το προσθέσουμε, τον πολτό αυτόν, εδώ, στο ψαράκι μας. Έτσι. Και περίπου 30 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και ανακατεύουμε ελαφρά πάντα για τελευταία φορά και θα το αφήσουμε να μαριναριστεί στο ψυγείο όση ώρα θα μας πάρει να πιούμε τα τσίπουρα, δηλαδή καμιά ώριτσα. Ιδανικό είναι να μείνει 2 ώρες. Δεν θέλει πολύ ώρα να μείνει και να είναι στο ψυγείο. Πάμε. Σε λίγο η συνέχεια. Τι έφυξε εδώ πέρα. Με ψάρι που μέχρι σήμερα και λίγα είναι. Γιατί το ψάρι δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Δεν σε πιάνει δηλαδή. Δεν σε... Δεν πιάνει το ψάρι. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Άντε, στην γεια μας. Στην γεια σας, φίλοι μας φίλοι. Στην γεια σας, παιδιά. Ωραία. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας, η παρέα μεγάλωσε. Έτσι έχει αξία ο τσιπουρμεζές και μετά. Ανάψαμε τα κάρβουνα. Βαμβάκι με ενόπνευμα στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Μαζί με το ψάρι θα σου βρίσουμε και πιπεριές φλωρίνης, τις οποίες τις έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια. Και ξεκινάμε με την πιπεριά. Και μετά ξεκινάμε με ψάρι που θα σου βρίσουμε πρώτα από την πλευρά που είναι το δέρμα. Έτσι. Ψάρι, πιπεριά. Προσοχή, η πιπεριά να μην σας ανοίξει. Κομμάτι από την παλαμίδα μας και ξανά πιπεριά, ώσπου να ολοκληρώσουμε όλο το σούβλισμα. Και κλείνουμε με πιπεριά, με προσοχή να μην μας ανοίξει, έτσι για να αγκαλιάσει τα κομμάτια του ψαριού. Κατά τον ίδιο τρόπο σουβλίζει όλα τα κουντουσούβλια. Έλα και το ψήσιμο αρχίζει. Έπεσαν τα πρώτα. Αγκαλιά αρχή. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και τα ψάρια, να ξέρετε, ότι δεν θέλουν πάρα πολύ ψήσιμο, γίνονται γρήγορα. Φοβερό χρώμα αρχίζουν και παίρνουν το κάτι άλλο. Έχουν πάρει ωραίο χρώμα, η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι 60 με 65 βαθμούς και είμαστε εντάξει και βγάζουμε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα είναι αρκετό. Είναι και αρκετό, το φάμε και καλά. Το αφήσαμε 6-7 λεπτά να ξεκουραστεί για να μπορούμε και να το φάμε. Κουράστηκα εγώ, περιμένω. Έλειωσε. Προσοχή, όπως είπαμε, δεν θέλει πολύ ψήσιμο το ψάρι για να μην στεγνώνει. Εμείς το βγάλαμε στους 60 με 65 βαθμούς περίπου. Και θα κάνουμε και μια παρέμβαση τώρα μετά. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Αυτά, ναι, ναι. Να ξεσουβλήσω κι άλλο. Έτσι. Λοιπόν. Προχώρα στο παρασύνθημα. Στο παρασύνθημα. Τώρα αυτά θα τα ρίξουμε λίγο αλλά το ρίγανη. Καλή ρίγανη, δυνατή.
σε αναλογία μια κουταλιά της σούπας σαλάτι και μισή κουταλιά ρίγανη και φτιάξαμε και ένα λάδο λέμονο για να τα περιχύσουμε. Δεν κρατιέσαι, βλέπω. Α, τελειώνει. Κάτσε. Λοιπόν, για να δούμε. Βλέπετε εδώ. Αρώματα φοβερά. Δύσκολο ψάρι για σούβλισμα και έγινε καταπληκτικό. Ζουμερό, φοβερή γεύση. Άρωμα. Καλά το κουψίδι, καλά το ψάρι. Άλλο πράγμα. Έχει φάλτο. Γιώργο, καταπληκτική η συνταγή σου. Γιώργη, τέλειο, ε. Εξακολουθείς να μας εκπλήσεις. Το κάτι άλλο. Να συγκράσω λίγο μια φορά. Και λευκό κρασάκι. Άντε στην υγεία μας. Για μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλε. Στην υγεία σας, παιδιά. Λευκό κρασί από τον τόπο μας. Φοβερό. Τελικό. Τέλειο. Το ψάρι αλλιώς. Πάμε για άλλες συνταγές. Καλό σας βράδυ, καλά ψησίματα. Καλό σας βράδυ.